Για να βλέπετε τι θα έχουμε να κάνουμε τώρα. Για να βλέπετε, να ξέρετε με τι θα έχουμε να ασχοληθούμε. Για κοιτάξτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κύριος Πάνος έφερε της Ολίβιας δεντρόσπιτο. Μπράβο, Ολίβια. Έτσι θα τη βλέπετε. Κόρη Ολίβια. Αρέσκει σου, κόρη. Σ' αρέσει. Δεν σε φτάνει ολάκι εκεί πάνω. Δεν σε φτάνει ολάκι εκεί πάνω. Δεν σε φτάνει. Δεν σε φτάνει. Ολάκι μου, τι έπαθες. Τι έπαθες. Δεν φτάνει στην κοπέλα. Είναι εδώ ολάκι. Έχουμε το ολάκι εδώ. Έλα, έλα να σε δει ο κόσμος. Που είσαι καλός την ώρα που κάνουμε βίντεο και μοντάζ. Έλα να σε δει που είσαι καλός. Έλα, δώσε το πόδι σου. Άσε την Ολίβια. Η Ολίβια είναι γάτα, είναι στον δεντρόσπιτο. Έχει άλλα προνομία. Ναι. Την αγαπάς την κατούλα. Είναι καλούλα. Είναι πολύ καλή, ναι. Κατούλα, σ' αγαπάμε και έχεις και κραγιό στο τρίχωμά σου γιατί πήγες μέσα στα κραγιόν πάλι και ανακάτευες. Ναι, πέρασε από το πινέλο του κραγιόν η Ολίβια πάλι. Πινελιάστηκε πάλι. Ναι, ναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Να μου να μια γάτα. Ωραίο είναι πάνω, α. Τέλειο είναι. Ωραίο είναι. Έλα να τη αράψω και το φως. Έλα, Ολίβια. Και ο Λάκη είναι εδώ, καλούλης. Και η Ολίβια είναι καλούλα. Να ανάψουμε το φως. Ανάβει ή δεν έχει ρεύμα. Ένα λεπτό. Ποιο φως το φως, μωρό μου, εδώ. Το ανάψαμε και το φως. Ναι, Ολίβια. Σε φωτίζει η λάμπα, Ολίβια. Ναι. Κοίτα, Ολίβια. Φωτίζεσαι, Ολίβια. Κοίτα. Κοίτα, Λάκη, φωτίζουμε την Ολίβια. Έτσι, τη φωτίζουμε. Τη φωτίζουμε την Ολίβια. Είναι στο spotlight η Ολίβια. Αυτά είναι. Είσαι σε θέση ισχύω τώρα, κόρη, α. Είδες ποιο σημείο επιλέγει. Είδες ποιο σημείο επιλέγει πάνω. Αυτό είναι πιο απλά, αλλά και στο άλλο θα ανέβει. Θα ανέβει και στο άλλο, ρε. Τώρα θέλει να την παίρνει η κάμερα η κοπέλα. Θέλει να την παίρνει η κάμερα. Τώρα να δεις που θα πάει πάνω σε όλα τα γυαλικά που έχω. Να, πρόσεξε γιατί εκείνο με τα ψυχοεκπαίδευση, no contact, συνεξάρτηση, CPTSD μου το κάνει ο φίλος μου. Άκης, α, καλά. Θα τα ρίξει όλα κάτω. Και εκείνο το. Και εκείνο μου το φτιάξε ο Άκης, πρόσεξε. Θα βρει τρόπο να μπει, βρε, θα βρει. Τώρα βλέπετε πόσα πολλά πραγματάκια έχω από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εδώ. Α, έχω και κάτι πτυχία και κάτι άδειες εξασκήσεις του επαγγέλματος που δεν φαίνονται. Χω, χω, χω. Και επίσης φαίνεται και η ρίζα μου τώρα. Όλοι! Και βάλαμε και το φυτό από εδώ στο φως. Έχουμε και το τυχερό, το πετάλο μου μας έφτιαξε ο Άκης που έγραψε το Θέκλα, όλα μαζί. Μάλιστα, αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι. Όλοι! Αυτά. Έχουμε βίντεο άρα σήμερα. Πάνω είδες την ανάρτηση που κάμα στην κοινότητα. Γράψε μου μια κυρία ότι παρακολουθεί τα βίντεο και της αρέσουν κλπ. Κλπ. Αλλά ότι της φαίνεται ότι ίσως όταν διαφωνεί κάποιος μαζί μου. Εγώ δεν δέχομαι να διαφωνούν μαζί μου. Και γίνομαι ίσως επιθετική, ίσως. Και μπήκα μάνα στο προφίλ της πάνω. Και είδα ότι η κοπέλα είχε κάνει 21 βίντεο και πήρε μόνο 7 καρδιές. 21 σχόλιο. Ναι. Σχόλια. Άρα εγώ συμφωνούσα με μόνο από τα 7 από τα σχόλια της και αυτή διαφωνούσε σε 7 από τα σχόλια. Σε 14 σχόλια και δεν την έβαλα ούτε σε απόκρυψη, ούτε την προσέβαλα, ούτε τίποτα. Δες την τελευταία ανάρτηση πάνω να δεις. Γιατί ένας YouTuber μπορεί πατώντας πάνω στο όνομα ενός προφίλ να δει την ιστορία. Να δει πως έχει διαδράσει ξανά ένα προφίλ, πότε ιδρύθηκε, πότε έχει πατήσει ξανά like το έναν το άλλο, όχι like, πότε έχει γράψει ξανά σχόλιο. Και έτσι της απέδειξα στην πράξη της κοπέλας ότι δέχομαι την κριτική. Όλοι
Είσαι πολύ χαρούμενη όλοι, ε! Μήπως πρέπει το φέρεις λίγο πιο μπροστά για να μπορεί να πηδήξει από πίσω, αλλά χωρί νομίζω. Χωράει. Κοίτας και είναι τελευταία φωτογραφία της όλης στην κοινότητα. Αυτά που... Κάνω βίντεο τώρα, το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Ναι. Σε αυτά που αντιδράς δεν είναι κριτική, γνώμη. Είναι δικαιωματισμός και λέγει. Σε αυτά απαντάς. Ναι, μωρό μου, το ξέρω. Όλοι, έφυγες από το σπιτάκι σου όλοι και πήγες στο Λάκι. Γεια, έχουμε βιντεάρα σήμερα το μεσημέρι. Το άκουσες την ιστορία εσύ, το απόγευμα? Όχι. Άκουσες την ιστορία? Ένας παπάς στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη γιατί επίλυσε να σφάξει και να σκοτώσει την παπαδιά. Και επειδή μαγείρευε το βράδυ, η παπαδιά της πήρε τον κεμάγκι της, τον πετάξε από τον μπαλκόνι και της πήρε θα τη σκοτώσει. Και συνελήφθη και θα πάει στο αυτόφορο πλημελιωδικείο, μονομελές πλημελιωδικείο, κάτι τέτοιο. Ναι. Και επίσης ένας άντρας στη Γαλλία, μεγάλος άντρας. Πέρα στην ηλικία των γονιών μας, ρε παιδί μου. Παντρεύτηκε το 71 τη γυναίκα του. Πέρα σου παιδιά στην ηλικία μας. Λέει ότι για 9 χρόνια ενάρκωνε τη γυναίκα του με υπνοτικά. Τη βίαζε, τη βιντεοσκοπούσε και μπαίνε σε μια ιστοσελίδα που λέει without her knowing, χωρίς αυτή να το ξέρει. Και προσκαλούσε και άλλους άντρες να τη βιάζουν ενώ αυτή ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών χαπιών. Θα το δεις η ώρα 7 που θα βγει. Ας φτιάξω και την κάμερα. Αυτά. Αυτά. Και έκανε ένα βίντεο ότι πρέπει να χρειάζεται να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση, επίγνωση, επιμόρφωση, μόρφωση γύρω από τα θέματα της βίας, της σεξουαλικής βίας και τέτοια. Δεν ξέρω, είναι εύκολα για τις παλιές γυναίες αυτές να τα αποκτήσουν. Μακάρι να μπορούν. Νομίζω ότι δεν έχει σχέση η ηλικία. Έχει σχέση η διάθεση κάποιος να ψυχοεκπαιδευτεί και να εξελιχθεί. Yeah, στο κανάλι. Αγάπη, στο κανάλι έχουμε γυναίκες που είναι στην ηλικία των μανάδων μας, οι οποίες κάνουν αλλαγές. Πρέπει να θέλει κάποιος. Και η γυναίκα αυτή, ξέρεις τι έκαμε, παρόλο που θα μπορούσε να είναι η δίκη και κυκλισμένων των θυρών και ανώνυμη, ζήτησε την επωνυμία, τόσο ώστε να τους φέρει σε κατάσταση, να τους εκθέσει. Λόγω στερεοτύπων. Εντάξει, ναι, εννοείται, ναι, εννοείται. Άντε για, θα πούμε στο βίντεο, bye. Και θα βγει αύριο το δικό μας. Θα βγει, γιατί αύριο μπορεί να βγει και μεθαύριο, θα δείξει. Αυτό μου κάναμε χθες, θα το βγάζα σήμερα, αλλά το άλλαξα λόγω αυτού. Okay. Όση ώρα εσύ ψωνίζεις στο σπίτι του γατιού σου. Θα βάλω και ένα τρίτο τώρα για να πάει η γάτα. Να βάλεις.